Μια νέα εποχή ανοίγεται για τη συγκοινωνιακή σύνδεση των Χανίων με τις περιοχές του νότιου τμήματος του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Κανδάνου Σελήνου. Η νέα σύγχρονη γέφυρα του Κερίτη είναι στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής της. Ένα έργο μιας γέφυρας που έχει περίπου 80 μέτρα άνοιγμα. Ένας μεγάλος ποταμός όπως ο Κερίτης που πίσω μας βλέπουμε την καταστροφή που είχε επιφέρει στην ιστορική γέφυρα του Κερίτη. Ήταν μια διεκδίκηση και απέτηση του Δήμου Πλατανιά από το βράδυ της καταστροφής σχεδόν. Το οποίο πέρασε από διάφορα στάδια μέχρι να γίνει αποδεκτό. Η νέα γέφυρα του Κερίτη κατασκευάζεται βόρεια της ιστορικής γέφυρας, η οποία κατέρευσε με τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2019. Τον Μάιο του 2019, λίγους μήνες μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας, ο Δήμος Πλατανιά κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής νέας γέφυρας με το ποσό των 700.000 ευρώ. Μετά από μια δύσκολη διαδικασία εγκρίσεων, ακόμη και από την αρχαιολογία, λόγω της γυτνίασής της με το μνημείο της παλιάς γέφυρας, το Υπουργείο Υποδομών χρηματοδότησε το έργο με 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ο εργολάβος με ένα πολύ, θα έλεγα, σύντομο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει προχωρήσει πάρα πολύ τη γέφυρα, τηρώντας τις προϋποθέσεις και μάλιστα το χρονοδιάγραμμα λέει ότι το Μάρτιο του 2025 θα έχουμε την πρώτη επίσημη διέλευση οχήματος σε μια γέφυρα που ενώνει δύο επαρχίες. Η νέα γέφυρα του Κερίτη στον Αλικιανό θα συνδέει με ασφάλεια τα Χανιά με το νοτιοδυτικό τμήμα της Κρήτης, εξυπηρετώντας και την ζώνη παραγωγής εσπεριδοειδών της περιοχής. Και νομίζω ότι αυτό το έργο δεν αφορά μόνο το Δήμο Πλατανιά, παρότι το διεκδικήσαμε εκείνη τη μέρα, δεν αφορά μόνο την επαρχία μας, την Κηδονίας και την επαρχία της Κανδάνου Σελήνου, του Δήμου, αλλά αφορά όλο τον νομό Χανίων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα δώσουν όθηση στο να μπορεί και ο κόσμος να παραμείνει στις περιοχές και σε χώρα του, να διευκολυθεί η κίνηση προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Η αγωνία των κατοίκων της περιοχής, ωστόσο, είναι το μέλλον της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, για την αναστήλωση της οποίας έχουν εξασφαλιστεί περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ότι έχει γίνει μια αρχιτεκτονική μελέτη προσωρινή και οριστική, η οποία έχει τύχει της αποδοχής του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Όμως, έχω ζητήσει πρόσφατα με έγγραφό μου τη σύγκληση της Επιτροπής, διότι δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου στην προκήρυξη της αποκατάστασης. Το Υπουργείο Υποδομών καλείται να ξεμπλοκάρει το έργο, ώστε να εξασφαλιστεί και η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, με δεδομένο ότι τα δύο έργα, παλιά και νέα γέφυρα, είναι αλληλένδετα.